403 ημέρες του πολέμου σήμερα εδώ στο Ισραήλ. Ως εξής, πρώτα απ' όλα χάσαμε ακόμα 5 Ισραηλινούς στρατιώτες μαχόμενους στο πεδίο της μάχης στη Γάζα. Πρόκειται για τον Ισραηλινό πρώτα απ' όλα αξιωματικό Ιταμαρ Λεβίν Φρίντμαν, ηλικίας 34 ετών, και ακόμα 4 Ισραηλινούς στρατιώτες, τον Ορ Κατς, ηλικίας 20 ετών, τον Αβέ Γιαίρα Σουλίν, 21 ετών, τον Γκάρι Λαχκουακίμα Ζολάτ, ηλικίας 21 ετών, και τον Οφίρ Ελιάου, ηλικίας 20 ετών, αιωνία η Άγια Μαρτυρική Μνήμη τους, ήθε ο Κύριος να εκδικηθεί το αίμα τους, Ασέμ Γικόμ Νταμάμ. Ακριβώς μάλιστα χθες επιπλέον έγινε τρομοκρατική επίθεση όπου ψευτοπαλαιστίνιος τρομοκράτησε στο κάρτο αυτοκίνητό του επάνω σε Ισραηλινούς κοντά στην Βιθλεέμ, στην Μπετλέχα, με 2 τραυματισμένους Ισραηλινούς. Είχαμε χθες ένα τεράστιο μπαράζ πυράβλων από τη Χεζμπολά από το Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, στη Χάιφα κυρίως και στα περίχωρα της Χάιφα, με αρκετούς Ισραηλινούς τραυματίες πολίτες. Μάλιστα, όλο αυτό όταν γίνεται συζήτηση για να υποχωρήσει το Ισραήλ, να κάνει ανακοχή το Ισραήλ στο Λίβανο, και είπα μόλις χθες ότι ουέ και αλίμονον εάν αποδεχτούμε μια τέτοια υποχώρηση ή ανακοχή, έστω και για λίγες μέρες, γιατί δυστυχώς το επιτελείο Biden Harris μπορεί σήμερα να μετράει τις ημέρες του, έχουν μείνει περίπου τουλάχιστον 2 μήνες εξουσίες ακόμα σε αυτό το εσχρό επιτελείο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πιέζει αφόρητα το Ισραήλ, πιέζει αφόρητα το Ισραήλ για υποχώρηση. Και το Ισραήλ νομίζω ότι αν κατάφερε να κάνει υπομονή τουλάχιστον ένα χρόνο και τους 2 μήνες αυτούς μπορεί να κάνει επίσης αυτή την υπομονή και με επιμονή και υπομονή να μην υποχωρήσει, να μην υποχωρήσει. Αν μη τι άλλο, ίδια η Χεζμπολά σήμερα μας λέει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Γιατί το Ισραήλ να μπει λοιπόν σε αυτά τα παιχνίδια υποχώρησης. Και βλέπουμε ότι όποτε οι Ισλαμιστές ακούνε ότι το Ισραήλ σκέφτεται να υποχωρήσει, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να είναι ακόμα πιο αισχροί, ακόμα πιο επιθετικοί. Και έτσι, αυτό το όλο θέμα. Καμία υποχώρηση προς το φανατικό Ισλάμ. Παρά μόνο από καταστροφή του και από δεκατισμός του οπουδήποτε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα και μάλλον όταν μιλάω για τους στρατιώτες μας που πέφτουν στο πεδίο της μάχης τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το Ισραήλ να το λάβει υπόψη. Η ανώτατη ηγεσία του στρατού, η οποία δεν κρύβει την αριστερή της εθνομηδενιστικής της ατζέντα, που είναι έτσι κι αλλιώς πιόνια του επιτελείου Biden, και δυστυχώς που ο Νετανιάου δεν τους έχει ξυλώσει μέχρι τώρα, θα έπρεπε να τους ξυλώσει ήδη την 7η Οκτωβρίου. Αυτή η ανώτατη ηγεσία του στρατού, το στρατιωτικό της πρόγραμμα στον πόλεμο, τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο, είναι αντί να έρχεται να καταλαμβάνει περιοχές και να διώχνει τον εχθρό και να παραμένει σε αυτές τις περιοχές, είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Μπαίνει σε κάποιες περιοχές, χτυπάει τους τρομοκράτες και μετέπειτα φεύγει. Περνάει κάποιος καιρός, έρχονται πάλι οι τρομοκράτες πίσω, ξαναεξοπλίζονται για να έρθει πάλι ο Ισραηλινός στρατός να ξαναμπεί στις ίδιες περιοχές και να ξαναδιώξει τους τρομοκράτες και ο ίδιος φαύλος κύκλος. Και έτσι χάνουμε στρατιώτες συνέχεια. Τη στιγμή μάλιστα που οι τρομοκράτες πυροδοτούν με εκρηκτικά τα κτίρια, τα εγκαταλειμμένα κτίρια που ο στρατός τα καθάρισε πιο πριν, και αντί ο Ισραηλινός στρατός, ενώ το ξέρει αυτό, αντί να χτυπήσει τα κτίρια από πάνω με πυράβλους, δεν το κάνει, λέει, για να μην υπάρχουν παράπλευρες απώλειες των αμάχων, και καλά των αμάχων, οι οποίοι ηθελημένα έρχονται και γίνονται ασπίδες των τρομοκρατών και μπαίνουν σε εμπόλεμες περιοχές. Λοιπόν, και εδώ είναι το θέμα. Γιατί να γίνεται αυτό το παιχνίδι, δηλαδή γάτας και ποτικού όλη την ώρα, και χάνουμε τόσους πολλούς στρατιώτες άδικα? Η λύση είναι, μπαίνεις σε μια περιοχή, την καθαρίζεις, πολεμάς τους τρομοκράτες, τους διώχνεις και την καταλαμβάνεις αυτή την περιοχή. Και την ελέγχεις και δεν φεύγεις από αυτήν. Και προχωράς μετέπειτα στο επόμενο στάδιο. Αυτό είναι αληθινός πόλεμος.
Όχι αυτά τα παιχνίδια που παίζονται για να είναι οι liberals της Αμερικής το επιτελείο Biden Harris, πώς το λένε, ευχαριστημένο. Ή οι απανταχού αριστεροί, ο Μακρόν και όλοι αυτοί οι liberals να είναι ευχαριστημένοι. Για να μην κάνουν και καλά εμπάρκο και άλλο όπλων. Και μην τι άλλο σας είπα, έχουν μείνει μόνο 2 μήνες. Το Ισραήλ πρέπει να τραβήξει μια γραμμή και να πει μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ οι δικοί μας στρατιώτες, το αίμα των δικών μας στρατιωτών είναι πιο σημαντικό, το χυμένο αίμα των δικών μας στρατιωτών και οι ζωές τους είναι πιο σημαντικές από τις ζωές ολόκληρων, όλων του εχθρού, όλων των λεγόμενων ψευτοπαλαιστινίων. Πόσο μάλλον όταν εμείς τους λέμε να εγκαταλείψουν τις περιοχές πιο πριν. Αν όποιος δεν τις εγκαταλείπει, δικό του το κρίμα στο κεφάλι, δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Και σύμφωνα με το διεθνή δίκαιο του πολέμου. Γιατί κάποιοι σου λένε, το παίζουν ανθρωπιστές περισσότερο και από, πώς το λένε, και από την απλή λογική όσον αφορά τους Εβραίους. Δηλαδή οι Εβραίοι πρέπει να είναι πάντα οι ανθρωπιστές και καλά δήθεν. Και δεν είναι αυτό ο ανθρωπισμός. Το να δικαιολογείς τους τρομοκράτες και να υποστηρίζεις τους τρομοκράτες, αυτό δεν είναι ανθρωπισμός. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πανθρωπιά που μπορεί να υπάρξει. Παρεμπιπτόντως, σήμερα βρισκόμαστε στην ημέρα μνήμης της μεγάλης μητριάρχησας του λαού του Ισραήλ, της Ραχέλ ημένου, της Ραχήλ της μητέρας μας, της μητριάρχησας του Ισραήλ, που η Ραχήλ στην Βίβλο συμβολίζει την επιστροφή, και σύμφωνα με τις εβραϊκές προφητείες, την προεπιστροφή του εβραϊκού έθνους στη γη του. Γιατί είναι εκείνη η μητριάρχησα που στους ουρανούς ακόμα και τώρα προσεύχεται στο Θεό να γυρίσουν οι απόγονοί της, τα παιδιά της, πίσω στη γη του Ισραήλ, από όλες τις πλευρές του ορίζοντα, από όλες τις άκρες του ορίζοντα. Και με τη βοήθεια του Θεού, έτσι προσευχόμαστε σήμερα οι 101 ακόμα Ισραηλινοί όμηροι που κρατιούνται με τον χειρότερο τρόπο μέσα στη Γάζα, ζωντανοί και δολοφονημένοι, να γυρίσουν πίσω, οι ζωντανοί στις οικογένειές τους και οι νεκροί, για να θαυτούν από τις οικογένειές τους κοντά τους, στις πόλεις τους, στα χωριά τους, στα κιμπούτς τους. Αυτό είναι το όλο θέμα. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, όχι μόνο φυσικά και για την απελευθέρωση και για την καταστροφή της Χαμάς και για την καταστροφή της Ισλαμικής Τρομοκρατίας, αλλά και για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας με δυναμικό τρόπο. Εδώ πέρα θα ήθελα μέσα σε όλα αυτά να αναφέρω ότι κάποιοι τρομοκράτες εκτός του Ισραήλ έχουν πάρει μεγάλο θάρρος από ό,τι έγινε με το τρομοκρατικό αντισημιτικό πογκρόμ, τη νέα νύχτα των κρυστάλλων που έγινε στην Ολλανδία στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, και μάλιστα βλέπουμε χθες πως τα τρομοκρατικά στοιχεία, τα αναρχικά τρομοκρατικά στοιχεία του Ρουβίκονα ξαναχτυπάνε, έτσι κι αλλιώς δυστυχώς το Deep State στην Ελλάδα τους έχει αφήσει ανεξαρεκτούς τόσα χρόνια, ξαναχτυπάνε. Το ανέφερα και αυτό χθες, προχθές κατά το βράδυ ήρθανε και χτυπήσανε το σπίτι ενός διευθύνοντα συμβούλου μιας Ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας που έχει το παράρτημά της και στην Ελλάδα. Χτυπήσαν το σπίτι του Γιώργου Τρουλινού, αν δεν κάνω λάθος είναι το όνομά του, και φυσικά έχουν το θράσος να το παρουσιάζουν αυτό και καλά ως ηρωική τους πράξη, αν μην τι άλλο. Και εδώ είναι το όλο το θέμα. Η επίθεσή τους έγινε το βράδυ, πριν δύο βράδια στην Πεντέλη. Και εδώ είναι το όλο θέμα. Γιατί παραμένουν ακόμα και τώρα ασύλληπτοι, και γιατί ακόμα παραμένουν χωρίς η δικαιοσύνη ελληνική να τους αντιμετωπίσει όπως τους αξίζει. Ξέρουμε ότι επί χρόνια κάνουν τέτοιες επιθέσεις, επί χρόνια κάνουν τέτοιους βανδαλισμούς, επί χρόνια κάνουν ό,τι τους καπνίσει, και παρόλα αυτά ενώ τους συλλαμβάνονται, μια φορά τους αφήνουμε τα ελεύθερους, δικαστήρια από εδώ, δικαστήρια από εκεί, αυτοί οι τύποι ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και αν θυμάστε, πριν μερικά χρόνια τους είχα ξεπροβάλει, τους είχα ξεπροστιάσει, όταν χτυπήσανε την Ισραηλινή πρεσβεία, λοιπόν, και είχα αναφέρει ποια είναι τα ηγετικά τους στελέχη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για να μου επιτεθεί μετέπειτα το αριστερό deep state της Ελλάδας όλο εναντίον μου. Αυτό ήταν το όλο θέμα. Αλλά δεν είναι το θέμα. Χθες ήμουν και στο Ισραηλινό κοινοβούλιο
είχαμε και επαφές με τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, τον Ίταμαρ Μπενγκβίρ. Είναι επιτακτική ανάγκη οι αξιωματούχοι του Ισραήλ, που σήμερα είναι πατριώτες, απόλυτα πατριώτες, να ξέρουν με ποιους έχουν να κάνουν και στην Ολλανδία και στην Ελλάδα και παντού στην Ευρώπη. Όλους αυτούς τους υποστηρικτές της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Έτσι λοιπόν να ξέρει ο Γιώργος Καλαϊτζίδης, όπως και ο Σπύρος Δαρπέγκολας, ότι ναι, τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε αυτούς και τα τσιράκια τους. Μιλάμε για τα ηγετικά στέχη και καλά του Ρουβίκονα. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε πολύ καλά. Και το εβραϊκό έθνος, το πατριωτικό εβραϊκό έθνος, έχει μακρύ χέρι. Το είδαμε αυτό και αλλού. Okay? Αυτό. Και θα έρθει η ώρα, πάντα σύμφωνα με τον νόμο, και πάντα σύμφωνα και με τον ελληνικό νόμο, δεν λέω, αλλά και πάντα σύμφωνα με αυτό που πρέπει να γίνει, να αντιμετωπιστεί ο κάθε εχθρός του λαού του Ισραήλ όπως του αρμόζει. Εντάξει, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε πώς εμείς να λύνουμε τα θέματα. Ξέρουμε. Τώρα, αν αυτοί νόμιζαν ότι επειδή τότε το Deep State τους υποστήριξε στην Ελλάδα και έτσι τις καπουλάρισαν, τότε να θυμίσουμε άλλες κυβερνήσεις στο Ισραήλ. Ήταν τότε βέβαια δεξιά κυβέρνηση, αλλά ήταν αρκετά κάτω από το Deep State και του Ισραήλ ως ένα σημείο. Άλλη κυβέρνηση σήμερα στο Ισραήλ, πολύ πιο πατριωτική, πολύ πιο ισχυρή, που πολεμά το Deep State και μην τι άλλο, βρισκόμαστε σήμερα και στην εποχή Τραμπ. Επομένως, τα αναρχοκομούνια, οι τρομοκράτες αναρχικοί που υποστηρίζουν τόσο πολύ τους Ισλαμοναζί φασίστες και δολοφόνους της Χαμάς και της Χεσμπολά και των Αγιατολάχ του Ιράν, να ξέρουν ότι μπορεί τελικά να αντιμετωπιστούν όπως τους αρμόζει, μια και καλή, με τη βοήθεια του Θεού. Η ώρα πλησιάζει, πάντα σύμφωνα με τον νόμο, πάντα σύμφωνα με αυτό που πρέπει να γίνει, όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Η εβραϊκή αντεπίθεση θα έρθει. Ο εβραϊκός λαός δεν είναι πια πρόβατος στη σφαγή, και το ξαναλέω, όπως κάποιος έχει, κάποιοι αντισημίτες, είτε είναι νεοναζί, είτε είναι αναρχοάπλητοι, έχουν συνηθίσει και νομίζουν ότι τώρα μπορούν να κάνουν και ξανά πογκρόμ και επιθέσεις στους Εβραίους στην Ευρώπη ή στους φίλους των Εβραίων ή στους φίλους του Ισραήλ ή στους συνεργάτες του Ισραήλ. Όχι. Όχι καθόλου. Με τη βοήθεια του Θεού κάθε πράγμα θα έρθει στο καιρό του. Το Ισραήλ ξέρει να αντιμετωπίζει τους εχθρούς του, είτε στο Λίβανο, είτε στη Γάζα, είτε στην Ιουδαία και Σαμάρια, είτε στο Ιράν, και ναι, και ξέρετε κάτι, και στην Ολλανδία και οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Απλά υπομονή και επιμονή. Αυτή είναι η ουσία. Παρεπιπτόντως, και αν μιλάμε για αυτό το θέμα, για την αριστερά, που δυστυχώς στη συντηρητική της πλειοψηφία έχει ταχθεί τόσο πολύ εναντίον του Ισραήλ, εναντίον του εβραϊκού λαού, και έχει γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με τους νεοναζί σήμερα, κάργα αντισημιτική. Να θυμίσω εδώ πέρα πρώτα απ' όλα ότι ένας εβραιοπροδότης, ένας από τους χειρότερους προδότες του εβραϊκού έθνους, ο Νόαμ Τσόμσκι, ο οποίος και καλά μεγάλος καθηγητής φιλοσοφίας, επιστήμονας κ.ο.κ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν το τι πέτυχε ο Τσόμσκι στα θέματα της επιστήμης της γλώσσας ή στα θέματα τα φιλοσοφικά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο Τσόμσκι εδώ και χρόνια είναι δεδηλωμένος εχθρός του εβραϊκού έθνους, ένας προδότης ψευτοεβραίος. Ένας προδότης ποταπός του λαού του. Και για εμένα ο Τσόμσκι, στην ηλικία σήμερα 95 ετών, είναι ένας βρωμερός εχθρός προδότης, ένας εβραίο αντισημίτης, που εύχομαι κάθε μέρα το θάνατό του, το ψόφο του, το κακό ψόφο να έχει αυτός και οποιοσδήποτε άλλος προδότης του εβραϊκού έθνους. Και μη τι άλλο, χαρμόσυνο γεγονός σήμερα, μαθαίνουμε ότι δεν μπορεί πια ούτε να γράφει ούτε να μιλάει. Δόξα τω Θεώ, και να τυραννηθεί μέχρι και την τελευταία του πνοή. Εκτός και βέβαια, αν θα μου πείτε τώρα, αν μετανοήσει, ξέρω εγώ, εντάξει. Αλλά μέχρι τότε, αν και μετανοήσει αληθινά, κακό ψόφο να έχει αυτός και κάθε άλλος σπόρος του Ερευράπου, όπως ο Τζορτ Σόρος, όπως όλοι οι άλλοι, ο Μπλίνκεν και διάφοροι άλλοι προδότες του εβραϊκού έθνους,
που τους βλέπουμε να με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πολεμάνε το εβραϊκό λαό και να ταυτίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την ισλαμική φανατική τρομοκρατία. Να θυμίσω ότι ο Τσόμσκι είναι μια ξεπλήστρα των τρομοκρατών της Χαμάς, μια ξεπλήστρα των τρομοκρατών της Τζιχάντη και της Χεζμπάλα. Γενικότερα μιλάμε για ένα υποκείμενο που εύχεται την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ και για αυτό το λόγο ψόφωσε κάθε προδότη του εβραϊκού έθνους. Ψόφω, όπως και σε κάθε εχθρό του εβραϊκού έθνους. Κάτι άλλο. Θυμηθείτε, οι εχθροί του εβραϊκού έθνους πιάνονται από αυτούς τους προδότες, αυτούς τους ελάχιστους προδότες και λένε «Να, αυτοί είναι οι καλοί Εβραίοι» και καλά δείχνουν ότι αγαπάνε τους Εβραίους. Τρίχες. Αγαπάνε έναν Εβραίο, δήθεν αγαπάνε έναν Εβραίο, όταν ο Εβραίος είναι πουλημένος, όταν ο Εβραίος είναι αφομοιωμένος, όταν ο Εβραίος είναι προδότης του λαού του. Δεν αγαπάνε πραγματικά τον εβραϊκό λαό για ως εβραϊκό λαό. Επομένως να πάρουν και καλά τον δίθεν φιλοεβραϊσμό τους και να τον βάλουν εκεί που ξέρουν αν είναι εναντίον του Ισραήλ, αν είναι εναντίον του εβραϊκού κράτους, αν είναι εναντίον του εβραϊκού έθνους σήμερα και ταυτίζονται με τους χειρότερους φωνιάδες Εβραίων σαν τους τρομοκράτες της Χαμάς ή της Χεζμπάλα. Και εδώ που θα πω και το άλλο. Πριν μερικές μέρες έφυγε από αυτόν τον κόσμο ο πρώην δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Ο Μπούταρης, όλοι θυμόμαστε βέβαια τον Μπούταρη για ό,τι έχει γίνει. Και τα ευτράπλα γύρω από τον Μπούταρη, θα πω μόνο ένα πράγμα. Γιατί κάποιοι στην Ελλάδα, από τους Εβραίους της Ελλάδας, τον έχουν στα όπα-όπα ή τον είχαν στα όπα-όπα και κλαίωνε σήμερα. Έφυγε ο Μπούταρης, ο Μπούταρης που μας αγαπούσε. Ελάτε όμως που κάθε εθνομηδενιστής, κάθε αριστερός, που δήθεν αγαπάει τους Εβραίους, χρησιμοποιεί τους Εβραίους όπως και τις άλλες μειονότητες, μόνο και μόνο για να προωθήσει δικές του ατζέντες. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αριστερά δεν αγαπάει πραγματικά τις μειονότητες, τις χρησιμοποιεί. Και κάποιος ο οποίος δεν σέβεται την γενοκτονία των ποντίων, κάποιος ο οποίος χλέβασε τη γενοκτονία των ποντίων και μίλησε με εθνομηδενισμό στα θέματα της Μακεδονίας, δεν μπορεί να είναι αληθινός φίλος κανενός. Όταν κάποιος δεν αγαπάει τον ίδιο το λαό, δεν μπορεί να είναι αληθινός φίλος κανενός άλλου λαού. Και εγώ ως Εβραίος, ως πατριώτης Εβραίος και ως πατριώτης Εβραίοι, δεν χρειαζόμαστε καθόλου την αγάπη ή τη συμπάθεια τέτοιων ανθρώπων, ανθρωμιδενιστών, που αμήν τι άλλο πριονίζουν όλα τα έθνη μας, τις ρίζες των εθνών μας, των πατρίδων μας, των πίστεών μας, της φυσιολογικής οικογένειας. Δεν μπορούμε να τους εμπιστευόμαστε με κανέναν τρόπο και δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση μαζί τους. Όποιος είναι ανθέληνας, για μένα είναι επίσης εχθρός. Όποιος δεν μπορεί να είναι κάποιος ανθέληνας και φιλοεβραίος. Στην ουσία του πράγματος. Όπως κάποιος δεν μπορεί να είναι υπέρ του Ισραήλ από τη μία πλευρά και να μιλάει εναντίον των άλλων εθνών. Εναντίον των πατριωτών των άλλων εθνών. Αυτή είναι η ουσία. Στον χριστιανικό κόσμο. Οι πατριώτες των εθνών πρέπει να είμαστε ενωμένοι, όπως δυστυχώς οι εθνομηδενιστές είναι ενωμένοι σε κάθε έθνος. Και στο Ισραήλ και στην Ελλάδα και στην Αμερική όλοι υποστηρίζονται μεταξύ τους. Το deep state τους, οι ψευτολίπεραλς. Έτσι, από την άλλη πλευρά, εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι εναντίον τους για να ξαναγυρίσουμε τα έθνη μας στις αξίες του έθνους, της πίστης, της οικογένειας, της φυσιολογικής οικογένειας και της πατρίδας. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Τη βοήθεια όμως του Θεού, τα έθνη, τα πατριωτικά είναι εδώ για να νικήσουν στη Δύση. Τόσο την αριστερή ψευτολίπεραλ φασιστική λέλαπα, όσο επίσης και τον Ισλαμοναζισμό. Είμαστε εδώ για να θριαμβεύσουμε. Βήμα προς βήμα προχωράμε προς την απόλυτη νίκη, με τη βοήθεια του Θεού.